Βρισκόμαστε μπροστά από την λίμνη στο πάρκο, ένα κομμάτι της λίμνης, στο οποίο όπως διακρίνετε και εσείς υπάρχει στην δεξιά πλευρά τοποθετημένο χώμα. Από ό,τι φαίνεται οι διαθέσεις του Δήμου Νάουσας είναι να κλείσει αυτό το μικρό κομμάτι της λίμνης και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Έχουμε δίπλα μας την κυρία Σόνια Σμέρνου, η οποία θα μας εξηγήσει λίγο, γιατί αυτή ανακοίνησε το όλο θέμα, αυτή μας πήρε τηλέφωνο και ο κύριος Λάζαρος Προχωστομίδης, ο αδελφός της. Κυρία Σόνια, πέστε μας λίγο, τι συμβαίνει τώρα με την λίμνη? Κοιτάξτε, σε αυτό το χώρο έχουμε μεγαλώσει. Έχουμε ζήσει όμορφες στιγμές. Η λίμνη είναι ένα πανέμο, είναι ένα στολίδι. Καταλάβατε, έρχονται τα παιδάκια, παίζουν και τώρα που κάνει και πολύ ζέστη, ας πούμε, θέλουμε δροσιά. Το νεράκι που υπάρχει εδώ δροσίζει, ας πούμε, και εμάς και όλο τον κόσμο, τέλος πάντων. Τι σας είπανε στο Δήμο Νάουσας που πήγατε? Εγώ τώρα το πρότεινα στο Δήμαρχο. Σήμερα το πρωί που πήγα, μόλις το πληροφορήθηκα, πήγα στο Δήμαρχο, του τα είπα. Και ο κύριος Δήμαρχος είπε, δεν ξέρω, αυτό φυσικά είναι. Κάποιος άλλος δεν διαχειρίζεται αυτά τα θέματα. Αλλά οι άλλοι, κάποιοι άλλοι που μίλησαν, είναι λέει σίγουρο. Α, και από το Δήμο, από το. Πώς είπαμε, εκεί. Εδώ, η υπεύθυνη καθαριότητα, ναι. Επειδή μαζεύονται και πολλά νερά και τα λοιπά. Δηλαδή, όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, είναι σαν να λέμε, ας πούμε, πονάει μάτι, βγάζουμε το μάτι. Αν υπάρχουν νερά, ας πούμε, στεκούμενα και τα λοιπά, βρίσκουμε κάποια λύση και το ορθώνουμε το θέμα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή, γιατί αύριο με αυτή τη λογική μπορούν να πούνε ότι μαζεύει και η λίμνη πολλά, ξέρω εγώ, νερά, ξέρω εγώ, βρωμάτια και να την κλείσουμε. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να βελτιώσουμε, όχι να καταστρέψουμε. Να αναβαθμίσουμε το μέρος, όχι να το αποβαθμίσουμε. Δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα, ναι, μαζί. Και εκτός αυτού υπάρχει και πρόβλημα επάνω στο συντριβάνι που πρέπει και εκείνο να το αφήνουμε, να το βάψουμε, να το περιποιηθούμε. Καταλάβατε, δηλαδή δεν επιτρέπεται με τίποτε να καταστραφεί ο χώρος αυτός. Είμαστε απόλυτα κάθετοι. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστούμε πολύ.